περίπτερο τουρίστας φέτος στο Βερολίνο. Γενικά το περίπτερο το ελληνικό είχε ίσως την περισσότερη επισκεψιμότητα. Είδαμε δηλαδή κόσμο που γύρισε το περίπτερο. Μας βλέπουν σαν έναν ασφαλή προορισμό, μας κοιτάνε σαν μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έχουμε ακόμα το momentum. Συμφωνείτε στη διαπίστωση ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση σε όλους τους τουροπερίεδρους από τη Γερμανία για την ελληνική αγορά? Στις προκρατήσεις παρατηρείται αύξηση, ναι, πράγματι. Τις τελευταίες 10 μέρες που έληξε και το early booking υπάρχει μια φυσιολογική προς το παρόν υστέρηση σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Θεωρείτε ότι η σεζόν συνολικά θα κυλήσει πώς για την Ελλάδα από τη γερμανική αγορά το 2023? Κάναμε ρεκόρ όλων των εποχών και ακόμη και σε αφήξη οι Γερμανοί επανήλθαν στην πρώτη θέση που είχαν χάσει για μία μόνο χρονιά από τους Άγγλους. Τι θα γίνει το 2024? Είναι δύσκολο να το πει κανείς αυτή τη στιγμή. Έχουν αρκετά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι μια συντηρητική αγορά. Θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτές τις αλλαγές που έχουν στο δικό τους μέτωπο, όχι στο μέτωπο των τουριστικών επιχειρήσεων όπως είμαστε εμείς. Έχουν μια αίσθηση ότι τα νούμερα τα περσινά είναι το ταβάνι μας, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι θα απέχουμε πολύ από αυτό. Επειδή είμαστε και στην περίοδο που αρχίζουν οι συζητήσεις για το 25, τα πρώτα μηνύματα για το 25 τι λένε? Οι κρατήσεις για το 25 έχουν έρθει κυρίως από την Αγγλία. Κινούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία είναι πάντα μια λιγότερο συντηρητική αγορά. Δεν τα αξιολογούμε, απλά τα παρακολουθούμε και λέμε ότι τουλάχιστον έχουμε την φυσιολογική ροή τους. Το σχόλιο σας για το 45%? Τώρα μην προκαλείτε. Είμαι βέβαιος ότι όταν το δούνε, καταρχάς, επειδή είναι αντισυνταγματικό, αλλά δεν το έχουν ψάξει. Και δεύτερον, τα ρουσφέτια δεν είναι λόγος για να ασκούμε πολιτική. Πολιτική ασκούμε όταν σκεφτόμαστε τη χώρα. Λοιπόν, καλά θα κάνουν κάποιοι να αρχίσουν να σκέφτονται σε ποια χώρα λειτουργούν και για ποιους υπηρετούν, όχι ποιον. Το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων έχει εκτοξευθεί, το πρόβλημα του προσωπικού είναι δεδομένο, αλλά σε αυτή την εξίσωση υπάρχει και ο ευρωπαϊκός καταναλωτής, ο οποίος δεν ξέρουμε αν μπορεί και μέχρι πού μπορεί να πληρώνει περισσότερα για τις διακοπές. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να λυθεί αυτή η εξίσωση? Εδώ είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Καταρχήν θεωρώ ότι η αγορά εργασίας δεν θα βελτιωθεί, θα χειροτερεύσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς εμείς οι ίδιοι θα φερθούμε στον επαγγελματία εργαζόμενο στον κλάδο, που προφανώς είναι ότι είναι σημαντικό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το pool, το μήνυμα που δίνει η χώρα ότι είμαστε μια τουριστική χώρα, η ανάγκη να έχουμε εκπαιδευμένους, τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες, δεν είναι επαρκές. Είδα μια στροφή του Υπουργού Παιδείας, του κ. Πιερακάκη, προς τεχνικές σχολές. Επαναφέρει δηλαδή αυτό που είχε καταργηθεί και το βρίσκω ως πολύ θετικό καταρχήν βήμα. Μακάρι να πιάσει. Ως προς το κόστος, οι πληθωριστικές τάσεις όπως αυτές έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, θα δημιουργήσουν ένα διαχώρητο πολύ περισσότερο που δημιουργείται και ο δευτερογενής πληθωρισμός, εφόσον αναγκαζόμαστε να αυξάνουμε συνέχεια τους μισθούς. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό θα είναι και το κύκνιο άσθμα των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο όριο και είναι πολλές στον τουριστικό κλάδο. Σας ευχαριστώ πολύ.